Για πάμε τώρα σε δημοσιογραφικό σχόλιο. Είναι μαζί μου ο Στέφανος Ντόβας με Skype. Στέφανε, μου έχεις λείψει εδώ στο στούντιο, Στέφανε. Ελπίζω να τελειώσει καμιά φορά, όπως όλοι μας άλλωστε, να τελειώσει καμιά φορά αυτή η ιστορία. Και να κάνουμε συζητήσεις στο στούντιο. Να μην πάμε στο 22 για να κάνουμε συζητήσεις στο στούντιο. Έτσι, ας το ελπίσουμε. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα δείξουν τα πράγματα, γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος, όπως και εμείς και όλοι μας δηλαδή. Έχουμε κουραστεί από αυτό το συνεχές κλείσιμο, από τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, από τη στέρηση, αν θέλεις, της ελευθερίας, από το φόβο απέναντι στον κορονοϊό. Σωστά. Που δεν είναι να πει κανένας και πρέπει να τηρούμε όλα τα μέτρα ώστε να προσέχουμε μην πάθουμε κάτι και να προσέχουμε ταυτόχρονα και τους γύρω μας αλλά και ευρύτερα την κοινωνία. Ο καθένας πρέπει να έχει δηλαδή την αυτογνωσία σε αυτό που κάνει προκειμένου να προστατεύεται και να προστατεύει. Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιάννενα, 16 νέα κρούσματα σήμερα. Υπάρχουν αυξημένα κρούσματα τελευταία στο νομό Ιωνίων, 5 στην Άρτα κρούσματα, 21 σε όλη την Ήπειρο. Δεν είχαμε θες πρωτή, είχαμε τις προηγούμενες μέρες και όχι Πρέβεζα. Είχαμε επίσης κάποια λίγα κρούσματα και στην Πρέβεζα τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν φήμες για αυστηρότερα μέτρα εδώ και εδώ στα Γιάννενα. Να θυμίσω, ο Πρωθυπουργός είχε πει λίγες μέρες πριν, εφαρμόζοντας και ανακοινώνοντας το lockdown στην Αττική, ότι τους επόμενους 2 μήνες θα ανοίγουμε, θα κλείνουμε ανάλογα με τα δεδομένα. Έτσι φαίνεται να εκτιμούν και οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι αυτό που κάνουν είναι προλαμβάνοντας μια μεγαλύτερη αναζωπήρωση, μια μεγαλύτερη έξαρση που δεν θα μπορέσει η πολιτεία όλη μας να ελέγξει. Υπάρχει ζήτημα να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα μέτρα με τη μέθοδο αυτή την περίφημη του ακορντεόν. Ακούγεται κακόηχα, αλλά δίνει το νόημα. Κακόηχο, αλλά έτσι είναι. Τις δραστηριότητες δεν περιμένει να νοσήσει βαριά, γιατί θεωρεί ότι ο κορονοϊός αφορά τον άλλον, όχι τον ίδιον. Τώρα όμως, με το δεύτερο lockdown, το οποίο έχει πολύ μακρά διάρκεια και έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Αλήθεια, όλοι μας. Η οικονομία την έχει ισοπεδώσει. Το προηγούμενο lockdown, ένα 20-30% από το λιανεμπόριο είχε κλείσει. Τώρα πιστεύεις ότι θα ξανανοίξουν πολλά μαγαζιά όταν ποτέ λήξει αυτή η καραντίνα? Κανένας δεν ξέρει πόσα θα ανοίξουν. Έχεις δίκιο. Δεν λέμε πόσα θα... λέμε πόσα θα ανοίξουν και αν θα εφαρμοστεί, μας βάλουν τώρα στο κόκκινο αύριο και ξαναεφαρμοστεί πάλι σκληρό lockdown από τις 6 το απόγευμα και θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά μέχρι και οι εκκλησίες που λέει ο λόγος, από εκεί και πέρα είναι τελειωμένα τα πράγματα. Μην περιμένουμε να σηκώσει κανένα κεφάλι. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει lockdown τουλάχιστον από το Σάββατο, γιατί την Κυριακή, όπως είναι γνωστό, έχουμε την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Θα είναι εδώ η Σακελαροπούλη, θα είναι εδώ η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα την αφήσουν να πάει στην εκκλησία. Σε αυτές τις κλειστές εκδηλώσεις τουλάχιστον που θα γίνουν, φαντάζομαι ότι αν υπάρξει lockdown θα υπάρξει από την Δευτέρα. Εάν υπάρξει, πάντως, η ουσία αυτού που λες είναι σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δουλεύουν τα καταστήματα. Δεν μιλώ για τα πολυκαταστήματα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Τα καταφέρνουν μόνο τους. Ακόμα και κλειστά τα πολυκαταστήματα τα καταφέρνουν μια χαρά. Μιλώ για τα καταστήματα εδώ, τα ντόπια, τα οποία πολλά από αυτά είναι μικρά καταστήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύουν και τώρα με αυτές τις συνθήκες. Λάση, ο κόσμος που μπαίνει σε σούπερ μάρκετ είναι τόσος. Και αυτός που μπαίνει σε μαζικό. Όχι, δεν υπάρχει τόσο συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς γιατί λείπουν οι φοιτητές. Είναι λιγότερος, αλλά στα αυτά που κάνουν μεταφορές, τα δρομολόγια δηλαδή που κάνουν μακρινές, ίσως να έχουμε περισσότερο κόσμο μέσα. Αυτό δεν το ξέρω, δεν ταξίδεψα, δεν είδα. Έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, αλλά δεν μεταφέρουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε τσεκάρει για να μπορέσουμε να πούμε αυτό που είναι. Πάντως, δεν ξέρω τι ελέγχεται από όλα αυτά και πώς ελέγχεται, διότι εδώ από τη μία πλευρά λέμε να σώσουμε την οικονομία, από την άλλη όμως είναι οι ανθρώπινες ζωές. Προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινες ζωές και μετά ο έμεσος κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής από την οικονομία. Πρώτα είναι ο άμεσος κίνδυνος. Ο άμεσος κίνδυνος είναι ο κορονοϊός. Ο έμεσος κίνδυνος και για την ανθρώπινη ζωή
είναι η οικονομία, έτσι. Οικονομία, βεβαίως, διότι μια περιοχή σαν τη δική μας, εάν στραβώσει εντελώς το θέμα τώρα και δούμε τα πράγματα να πάνε από το κακό στο χειρότερο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να ξαναορθοποδήσει. Διότι ακούσαμε και την πρόεδρο της πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι και η Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρτ, η γνωστή στους Έλληνες Κριστίν Λαγκάρτ, ότι έχουμε χρήματα, αλλά δεν τα έχουμε να τα δώσουμε όλα τώρα, λέει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Από εκεί αρχίζει το κακό. Από εκεί αρχίζει το κακό. Μην περιμένουμε ότι δεν θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα. Όπως πληρώσαμε από την ώρα που άρχισε η κρίση, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το χρηματιστήριο και φτάνουμε μέχρι σήμερα, όπου έχει καταστραφεί τώρα κόσμος και κοσμάκι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Να πω κάτι τελευταίο τώρα. Να πω κάτι τελευταίο για το ενδεχόμενο, για το ενδεχόμενο του lockdown. Η πολιτική ηγεσία. Σωστά. Η πολιτική ηγεσία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει από την αρχή της πανδημίας ότι η πρακτική του απέναντι στην COVID-19 είναι προληπτική και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση και μετά τα Χριστούγεννα που ξαφνικά υπήρξε ένα lockdown καθολικό για 2 εβδομάδες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι η πρακτική του απέναντι στην πανδημία είναι προληπτική. Αυτό είπε και τελευταία πριν λίγο για το lockdown, πριν λίγες μέρες για το lockdown της Αττικής, ότι τους επόμενους 2 μήνες θα υπάρχει ανοιγό κλίμα των δραστηριοτήτων ανάλογα με τα δεδομένα. Αυτή η πρακτική, η προληπτική πρακτική, έχει τις επιτυχίες της όσον αφορά τα νούμερα του κορονοϊού. Πιθανότατα αυτή την πρακτική να εφαρμόσει, όπως το λέει, και τους επόμενους μήνες και λίγο πριν και λίγο προληπτικά, πριν αυξηθούν για τα καλά οι αριθμοί, πιθανότατα με αυτή τη λογική να πάρει αποφάσεις και για τον νομό Ιωαννίνων. Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, παίρνονται και αποτιμώνται από τους πολίτες. Ναι. Για την περιοχή τη δική μας, θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Πριν από μερικές μέρες, είχαν χαμηλώσει τα κρούσματα στον μικρότερο δυνατό βαθμό. Είμαστε ήσυχοι, γιατί ο κόσμος τηρούσε τα πάντα. Πέρα από εκείνες τις εξαιρέσεις, με τα μνημόσυνα. Δεν είναι λίγες όμως. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Δεν είναι μία-δύο. Δεν είναι μία-δύο. Στο Καλπάκι, δηλαδή, στο Πογόνι, το πρόβλημα που υπήρξε εκεί κτλ. Έρχεται τώρα αυτή η ιστορία, η οποία μιλάει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης για εισαγόμενα κρούσματα από την Αλβανία να θεραπευτούν εδώ. Δεν είναι. Είναι διαφορετικό. Κρούσματα. Ο Καθημάνης λέει ότι να μην χρησιμοποιηθεί αυτό, οι νοσηλείες δηλαδή, οι οποίες, να πω εγώ, γίνονται ορθότατα, μην το συζητάμε. Αυτό είναι αξίωμα για μια πολιτισμένη κοινωνία. Μην συζητάμε αυτό. Αλλά μην χρησιμοποιηθεί, προβληματίζεται ο Καχρημάνης, αυτές οι νοσηλείες ως δείκτης νόσησης εδώ, της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων. Και φτάσουμε πιο γρήγορα σε ένα lockdown λανθασμένα, χρησιμοποιώντας λανθασμένους δείκτες. Αυτό είπε ο Καχρημάνης. Ορθότατα έρχονται οι άνθρωποι και νοσηλεύονται εδώ. Ομογενείς είναι Αλβανοί, είναι ορθότατα έρχονται και χρειάζονται νοσηλεία. Είναι 4 στους 5 που είναι στη Μέθυσο Πανεπιστημιακό, οι 4 είναι από τη γειτονική χώρα. Χρειάζονται νοσηλεία αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι αυτονόητο, είναι αξίωμα για μια πολιτισμένη κοινωνία. Δεν συζητάμε αυτά. Υπάρχει ο προβληματισμός, μην χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ένας δείκτης για νόσηση εδώ της ντόπιας κοινωνίας. Ναι, Στέφανε. Αυτό λέμε και εμείς, ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει από κανένα τη δυνατότητα της θεραπείας. Αν και είχε ακουστεί βέβαια ότι αυτοί που έχουν τα λεφτά δίπλα στη γείτονα χώρα πηγαίναν με 30-40 χιλιάδες ευρώ, πηγαίναν στην Τουρκία και θεραπεύονταν. Εντάξει, ή στην Τουρκία ή στην Ευρώπη. Εμένα δεν με απασχολούν οι άνθρωποι που έχουν 50-40 χιλιάδες, 100 χιλιάδες ευρώ. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν λίγες δυνατότητες και χρειάζονται νοσηλεία. Αξίωμα, θα νοσηλευτούν. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας, έτσι. Εδώ έρχεται το δωρεάν. Οπότε εδώ, ως γείτονα χώρα, έχουμε υποχρεώσει να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε. Και καλά κάνουμε. Το θέμα όμως, αν αυτό μας το χρεώνουν
ότι είναι αυτογενές το πρόβλημα, θα μας φάνε πάλι σε lockdown και δεν το αντέχει ο κόσμος. Δηλαδή να χρεωθούμε κάτι για το οποίο δεν ευθυνόμαστε, όπως βεβαίως και για τα κρούσματα που προϋπήρξαν, αυτά τα μαζικά που προϋπήρξαν, δεν ευθύνεσαι εσύ, εγώ, απλώς ο πολίτης που δεν έχει κάνει κάτι και είναι μαζεμένος μήνες τώρα μέσα στο σπίτι του, αλλά ευθύνεται εκείνος που πήγε να πάει να κάνει πάρτι με 20 άτομα μέσα σε σπίτι. Μάλιστα. Πήγε ο άλλος να κάνει, ας πούμε, μνημόσυνο ή να κάνει βάπτιση με πολλά άτομα. Εγώ δεν δίνω, εύκολα. Έχεις δίκιο που το λες, αλλά εγώ δεν δίνω εύκολα ευθύνες, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει κάποιες παρατυπίες. Ας μην δίνουμε ευθύνες, ούτε αυτοί ήθελαν να νοσήσουν, όχι, ούτε οι δικοί τους άνθρωποι. Δεν είναι να δώσουμε. Ναι. Δεν δίνουμε ευθύνες σε κανέναν. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Ακούω αυτά που λες με προσοχή. Δεν είμαστε δικαστές για να δικάσουμε, για να δώσουμε ευθύνες, για όνομα Θεού. Είναι ευαίσθητο ζήτημα αυτό. Το ζήτημα των ευθυνών σε μια μεταδοτική ασθένεια είναι ευαίσθητο ζήτημα. Εμείς κινδυνεύουμε πρώτα αυτό. Μάλιστα. Κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε και από εκεί ή να θεραπευτούμε ή και να πεθάνουμε. Αλλά και η οικονομία μας κινδυνεύει να διαλυθεί. Τι φταίει τότε? Στέφανε, θέλω την άποψή σου για ένα τοπικό ζήτημα. Βάζουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα για απόψε. Θα το ξανασυζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Για ένα ζήτημα διαχείρισης απορριμμάτων, θέλω την άποψή σου. Την διαφωνία, να το πω σχηματικά, έχουμε την διαφωνία και την αντιπαράθεση των περισσότερων δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του νομού Ιωαννίνων, με τους υπόλοιπους δημάρχους της υπόλοιπης Υπήρου, για την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, κύρια. Υπάρχουν αντιδράσεις. Οι δήμαρχοι εκτός Ιωαννίνων λένε ότι η ενιαία τιμολογιακή πολιτική πρέπει να υπάρχει, πρέπει να ισχύσει. Απ' την άλλη, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και άλλοι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας λένε ότι αυτό είναι άδικο, καθώς εδώ παράγονται τα περισσότερα σκουπίδια, άρα θα πρέπει να υπάρχουν και μικρότερες τιμές, όχι ενιαία τιμολογιακή πολιτική λοιπόν. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι όλα αυτά δεν θα έχουν καθόλου σχεδόν σημασία όταν προχωρήσει η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι τεράστιο στοίχημα και δεν προχωράει, είναι αλήθεια, ούτε στο Δήμο Ιωαννιτών. Τώρα, ένα επιμέρους ζήτημα είναι η σύμβαση για τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ποιος θα τους διαχειρίζεται? Διαχειρίζεται. Η διοίκηση του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων προωθεί μια σύμβαση δεκαετή με κάποιον ανάδοχο για να μπορεί να υπάρξει διαχείριση των ΣΜΑ. Απ' την άλλη, και σε αυτό το ζήτημα διαφωνούν κάποιοι δήμαρχοι των Ιωαννινών, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ, θέλουν μια σύμβαση πιο λίγων ετών. Έρχεται τώρα εδώ ο Αλέξανδρος Καχρημάνης και λέει μέχρι το πολύ 4-5 χρόνια θα πρέπει να είναι αυτή η σύμβαση, διαφωνώντας απόλυτα με τον φορέα διαχείρισης, με τον Καλατζή και τον Μπέγκα που είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος εκεί, και μάλλον συγκλίνοντας προς τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Αν όχι σολομόντια λύση η πρόθεση και η πρόταση του Καχρημάνη, μάλλον συγκλίνει προς την πλευρά του Μωυσή Ελισάφ, που θέλει λιγότερα οπωσδήποτε χρόνια για αυτή τη σύμβαση διαχείρισης των ΣΜΑ. Τι έχουμε εδώ? Αυτή είναι η εικόνα σε γενικές γραμμές. Υπάρχει βέβαια ένα μεγαλύτερο παρασκήνιο. Προσπάθησα να το κάνω πιο απλό. Αυτή είναι η εικόνα. Στέφανε, ακούω το δικό σου ρεπορτάζ, τις δικές σου σκέψεις, για να ολοκληρώσουμε τη δική μας απόψινη συζήτηση. Το θέμα των απορριμμάτων από τη στιγμή που ξεκίνησε στην περιοχή μας με τις χωματερές μέχρι σήμερα είναι πολλά τα χρόνια και πέρασε πάρα πολλά στάδια. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί να αποφασίζει κανένας για τις επόμενες δημοτικές αρχές. Δεν μπορεί να δεσμεύεις με αποφάσεις του σήμερα για μετά από 10-20 χρόνια τι θα γίνει. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, με κάθε δημαρχιακή θητεία να λύγει και το συμβόλαιο, ούτως ώστε ο νέος δήμαρχος, οι νέοι δήμαρχοι, οι νέες δημοτικές αρχές που θα εκλέγονται και τα νέα δημοτικά συμβούλια να υπογράφουν νέες συμβάσεις. Αυτό είναι το πιο σωστό και το πιο τίμιο, γιατί κατά την άποψή μου, έτσι, όχι ότι τα άλλα που προτείνονται δεν είναι τίμια, μια άποψη είναι και η δική μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να πληρώνει, δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι 100 χιλιόμετρα απόσταση
να έχει την απέτηση να πληρώνει τα ίδια χρήματα με αυτόν που έχει στην έδρα του και τους σταθμούς και τα εργοστάσια και το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα στάτους στο θέμα των τιμών και χιλιομετρικών αποστάσεων, αλλά και κυρίως δηλαδή να διότι αυτά επιμερίζονται στους πολίτες. Δεν μπορεί να τιμωρείς έναν πολίτη γιατί ζει σε μια μεγάλη πόλη που παράγει τόνους σκουπιδιών τα οποία θα πηγαίνουν στους σταθμούς μεταμόρφωσης, μεταφόρτωσης στα 5 χιλιόμετρα ή στα 3 και ο άλλος από τα 100 να πληρώνει τα ίδια. Ούτε το ίδιο κοστολόγιο έχει, ούτε τα ίδια, τις ίδιες ποσότητες έχει, ούτε τίποτα άλλο. Δεν λέμε κάτι σε βάρος κανενός, αλλά λέμε ο καθένας να επιβαρύνεται ανάλογα με αυτό που παράγει, ανάλογα με αυτό που μπορεί να διαθέσει και ανάλογα με αυτό που μπορεί να μεταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ακούω πάντα με ενδιαφέρον τις απόψεις σου. Ναι, ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησες. Η Δήμαρχη θα είναι καλύτερο να μην δεσμεύει μια δημοτική αρχή για μια επόμενη να δεσμεύει, ας πούμε, με αποφάσεις για πολλά χρόνια. Είναι το καλύτερο κάθε φορά που αλλάζουν οι δημοτικές αρχές να αλλάζουν και τα συμβόλαια. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τώρα, κυρίε και κύριοι, ελεγκτές της αρχής διαφάνειας επισκέπτονται τα κέντρα εμβολιασμού σε ολόκληρη τη χώρα. Και στα Γιάννα έγιναν έλεγχοι για την τήρηση της λίστας προτεραιότητας. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται παντού, καθώς υπάρχουν κατά